για άλλη μια φορά στη Vegetarian Butcher Kitchen. Σήμερα, κεμπάπ για ορκλού, με no mince κιμά και μια γεύση που θα θυμίζει 100% αυτή τη σμυρνέικη συνταγή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λένε πως ένα γνήσιο τουρκικό κεμπάπ θέλει καλό ανακάταμα μέχρι ο κιμάς να σατινάρει. Εντελώς ανάποδη διαδικασία από ό,τι ακολουθούμε εμείς για τα μπέργκερς, κεφτέδες ή μπιφτέκια μας. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν την συνταγή και θα ξεκινήσουμε με τα υλικά που είναι No Mince κιμάς, ψιλογωμένες ψητές πιπεριές φλωρίνης, καυτερή τσίλι πιπεριά, καπνιστή πάπρικα, φελτές ντομάτας, κύμινο, ψιλογωμένος μαϊντανός, σιρόπι βαλσάμικο. Για τη σάλτσα, κονκασέ ντομάτα, ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, σουμάκ, λάδι σκόρδου, χυμός λεμόνι, τραγιχτό γιαούρτι, μία πίτα για σουβλάκι, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Φρέσκα αδμυρωδικά για τον ντεκόρ. Πάμε λοιπόν να προσθέσουμε όλα τα υλικά για το κεμπάπ μέσα σε ένα γκάδο του μίξερ. Ξεκινώντας με το no mince κιμά, το σιρόπι βαλσάμικο που θα δώσει τη γλύκα που θέλουμε στο κιμά μας, το μπελτέ, τις ψιλοκομμένες και καλά καθαρισμένες ψητές πιπεριές φλωρίνης, γαυτερή πιπερίτσα τσίλι, κύμινο, καπνιστή πάπρικα και φυσικά ψιλοκομμένο μαϊντανό. Θα ανακατέψουμε για τουλάχιστον 6 με 7 λεπτά μέχρι το μείγμα μας να αρχίσει να κορδάρει, όπως λέμε στη μαγειρική, ή αλλιώς να βγάζει ίνες. Τότε και μόνο το κεμπάπ είναι έτοιμο να πλαστεί και να μπορέσει να ψηθεί. Το μείγμα έχει ανακατευτεί πολύ καλά. Είναι πλούσιο σε χρώμα από τις ψητές πιπεριές. Το μείγμα μας έχει μια φοβερή υφή, όπως ένα κανονικό κεμπάπ. Και τώρα θα πλάσουμε πολύ όμορφα μακρόσθενα κεμπάπς, που είτε μπορούμε να τα βάλουμε σε μια βέργα, είτε να τα πλάσουμε από μόνα τους. Θα τα αφήσουμε σε ένα ψυγείο να παγώσουν για τουλάχιστον 2 ώρες, όπως θα κάναμε και με ένα κανονικό κεμπάπ. Για μια σάλτσα ντομάτα, η οποία θα έχει αρώματα από Ανατολή, θα χρειαστούμε ελαιόλαδο, καλά σοταρισμένο λευκό κρεμμύδι. Δεν υπάρχει συνταγή σας, αλλά καλό θα ήταν να τοποθετήσετε ένα ξύλο κανέλας, έτσι ώστε να δώσετε μια εξτρά γεύση με αρώματα από Ανατολή και πόσο μάλλον από Τουρκία. Όταν το κρεμμύδι μας καραμελώσει καλά, μια διαδικασία που θα μας πάρει τουλάχιστον 5 με 6 λεπτά, ήρθε η ώρα για την κοκκασέ ντομάτα. Είναι κάτι που βλέπουμε σε όλα τα φαγητά της Ανατολής και εμένα με συναρπάζει ιδιαίτερα. Μετά από πολύ ωραίο μαγείρεμα και καραμέλωμα κρεμμυδιού με κανέλα και ντομάτα, αυτή η σάλτσα σπάει και ξεχωρίζει. Αυτό το αποτέλεσμα ήδη το βλέπουμε στην κατσαρόλα μας. Προσθέτουμε απλό σαλάτι και λίγο πιπέρι. Τελευταία προσθήκη σε αυτό το κλασικό πιάτο είναι μια σάλτσα για ορκλού. Γιαούρτι, χυμός από λεμόνι, λάδι σκόρδου. Ουσιαστικά είναι ένα λάδι που έχουμε προσθέσει 3 μέρες πριν μια σκελίδα σκόρδου για να αφήσει το αρωμά του. Και λίγο αλάτι. Καλό ανακάτεμα μέχρι να πάρει μια ωραία κρεμμόδη υφή. Και ήρθε η ώρα για να ψήσουμε το no mince kebab μας. Η φιλοσοφία σε κάθε kebab, κάθε ζύμη από κιμά, είτε είναι no mince είτε είναι ένας κανονικός κιμάς, είναι το να κάψουμε και να δώσουμε κρούστα στο γεφτέ μας, στο μπιφτέκι μας ή στην προκειμένη περίπτωση στο kebab μας. Η λιπαρή ουσία θα μπει μόλις η κρούστα περάσει και στις δύο μεριές. Ουσιαστικά θα ψήσουμε για 1,5 λεπτό από τη μία μεριά, 1,5 περίπου από την άλλη και τα τελευταία δευτερόλεπτα με λίγο ελαιόλαδο θα δώσουμε το τελευταίο χρώμα και τη γεύση. Και όσο το κεμπάπ μας ψήνεται, ήρθε η ώρα να δείξουμε μια φοβερή τεχνική που μπορούμε να κάνουμε με το λίπος από το κεμπάπ. Χρησιμοποιώντας το λάδι που έχει βγάλει το ψήσιμό του και προσθέτοντας ελάχιστο ελαιόλαδο, θα ψήσουμε σε ένα πολύ δυνατό τηγάνι την πίτα μας μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα και να παραμείνει ζουμερή. Κοιτώντας τα μάτια μου βλέπω ότι και το κεμπάπ έχει ψηθεί, προσέχοντας να είναι ζουμερό. Η πίτα μας έχει ψηθεί και αφού την αποδογυρίζω, ήρθε η ώρα να τη βγάλω κι αυτή. Ξεκινάμε να στήσουμε το no mince για ορκλού κεμπάπ σε ένα πιάτο
προσθέτουμε πρώτα την πίτα, η οποία έχει κάνει μια εξαιρετική κρούστα με το λίπος από το κεμπάπ. Σάλτσα για ορχλού, η οποία κάθεται στο πάτωμα για να υποδεχτεί μέσα της τι άλλο από το No Means Kebab. Σπιτική καραμελωμένη ντομάτα με ελάχιστη κανέλα. Λίγες ροδέλες από κρεμμύδι για τους μερακλίδες που αγαπάνε το κρεμμύδι στο σκουλάκι τους. Σουμάκ, φρέσκα φύλλα από ρίγανη και μικρά φύλλα δυόζου. Καλή απόλαυση. Ίσως οι κλασικές συνταγές να μπορούν να γράψουν καλύτερα με κάτι τόσο καινούριο όσο το προϊόν της Vegetarian Butcher.